θα διαβάσουμε από τη σελίδα 932. Είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, κάπα δέλτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 932, κάπα δέλτα 1. Τη δε πρώτην ημέραν της εβδομάδος, ενώ ήτο όρθος βαθύς, ήλθεν εις το μνήμα, φέρουσε τα οποία ετοίμασαν αρώματα και αλετινές με ταυτόν. Εύρον δε το λίθον από και κυλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε δεν εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και ενώ ήσαν εν απορία περί τούτου, ιδού δύο άνδρες εστάθησαν έμπροσθεν αυτόν με ημάτια αστράπτοντα, καθώς δε αυτοί εφοβήθησαν και έκλειναν το πρόσωπον εις τη γην, είπαν προς αυτάς, «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, αλλά ανέστη. Ενθυμήθητε πως ελάλησε προς εσάς, ενώ ήτο έτι εν τη Γαλιλαία λέγον ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί». Και ενθυμήθησαν τους λόγους αυτού και αφού υπέστρεψαν από του μνημείου, ανήγγυλαν ταύτα πάντα προς τους ένδεκα και πάντα στους λοιπούς. Ήσαν δε η Μαγδαληνή η Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία η μήτρη του Ιακώβου και ελιπέ με ταυτόν. Ήτην εσέλογον ταύτα προς τους Αποστόλους. Και λόγοι αυτών εφάνισαν ενώπιον αυτών ως φλιαρία και δεν επίστευον εις αυτάς. Ο δε Πέτρος σηκωθείς, έδραμεν εις το μνημείον και παρακύψας βλέπει τα σάβανα κείμενα μόνα και ανεχώρησεν θαυμάζον καθε αυτόν δια το γεγονός. Αμήν. Η Παρασκευή έχει τελειώσει, το έργο του Χριστού επί της γης ολοκληρώθηκε, καθώς πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά στις 3 ώρα το απόγευμα είπε με δυνατή φωνή «Τετέλεστε» και συνέχισε «Ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου». Και πράγματι απέθανε. Στις 6 ώρα το απόγευμα κάποιος άνδρας, Ιωσήφ το όνομα, ο οποίος ήταν βουλευτής, ανήραγαθός και δίκαιος, καθώς αυτός δεν ήταν σύμφωνος με τη βουλή και την πράξη της Σταύρωσης του Χριστού και ήταν από Αρημαθέας, αυτός περιέμενε τη Βασιλεία του Θεού, όμως είδε το θάνατο του Χριστού και ήλθε προς τον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και ο Πιλάτος απόρρισε πως απέθανε τόσο νωρίς. Γι' αυτό έστειλε έναν στρατιώτη, τρύπησαν την πλευρά του, έβγαλε από την πλευρά του, από την πληγή, αίμα και νερό, πίστηκαν ότι απέθανε και έδωκε την άδεια στον Ιωσήφ να τον αποκαθυλώσει, να τον ξεσταυρώσει και να τον κατεβάσει. Αυτός μάλιστα, καθώς ήταν πλούσιος, ετύλιξε το σώμα αυτού με συνδόνα και έθεσε το σώμα του, το περιτετυλιγμένο με συνδόνα, καθώς η συνδόνα ήταν κάτι το απολύτως ιδιαίτερο, πραγματικά ένα πάρα πολύ ακριβό ύφασμα λινούν και το οποίο φόραγαν οι πλούσιοι Άραβες σαν και λεμπία, ακόμη φοράνε, αλλά και το χρησιμοποιούσαν οι Άραβες συνήθως και όχι μόνο για να καλύπτουν το σώμα των πλούσιων συγγενών τους. Έτσι λοιπόν, αφενός μεν ετύλιξε το σώμα του Ιησού με αυτό το ακριβό και πολύτιμο υλικό της συνδόνα και έθεσε αυτόν εν μνημείο λελατομημένο όπου Δίος είχε ενταφιαστεί κατά το Λόγο του Θεού μετά των πλουσίων θα είναι ο θάνατος αυτού. Ήτανε Παρασκευή απόγευμα και πολλές γυναίκες ακολούθησαν, που ακολουθούσαν τον Χριστό από τη Γαλιλαία και όχι μόνο, είδαν που ετάφη. Και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο για αυτές, γιατί θα άφηναν το Σάββατο να περάσει, ώστε την πρώτη μέρα της εβδομάδος, κατά το έθος των
Ισραηλιτών θα πήγαιναν με μοίρα να αλείψουν το σώμα του νεκρού αδελφού τους. Όμως το τι συνέβη εκεί κανείς δεν ήξερε όταν ξημέρωσε την Κυριακή και αποφάσισαν να πάνε. Κανείς δεν ήξερε τι συνέβη. Μάλιστα, την Παρασκευή το βράδυ οι Ισραηλίτες συνήχθησαν, αρχιερείς και φαρισαίοι, προς τον Πιλάτο, λέγοντες ότι θυμηθήκαμε ότι αυτός ο πλάνος, ενώ ακόμη ζούσε, είχε πει ότι την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό, επειδή φοβούμεθα ότι οι μαθητές του θα κλέψουν το σώμα αυτό, βάλε φρουρούς για να μην γίνει η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Και ο Πιλάτος δέχτηκε όχι να βάλει αυτός φρουρούς, αλλά λέει «Σας έχετε φρουρούς, κάντε ό,τι νομίζετε». Και έβαλαν. Αφού λοιπόν επέρασε το Σάββατο, την πρώτη μέρα της εβδομάδος, 3 η ώρα το πρωί, έγινε σεισμός μέγας εκεί που ήταν ο τάφος του Ιησού. Και άγγελος Κυρίου, κατά βάση εξ ουρανού, απεκύλησε τον λίθον της θύρας και κάθητο πάνω στον λίθον. Οι όψεις του δε ήταν ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών ως χιόν. Οι φύλακες δε που έζησαν αυτό το τρομακτικό γεγονός, το σεισμό και τον άγγελο, τον είδαν να αποσύρει τον λίθον που δεν μπορούσαν άνθρωποι να αποσύρουν, τρόμαξαν και έγιναν ως νεκροί. Και σηκώθηκαν και έφυγαν, θα τολμούσα να πω, τρεχάλα και πήγαν στα αφεντικά τους που τους είχαν αποστείλει, δηλαδή στους γραμματείς, στους φαρισαίους, στους αρχιερείς, στους υποκριτές και τους ομολόγησαν αυτό το οποίο συνέβη, ότι ο Ιησούς αναισθήθη. Αυτοί, φοβεροί άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, είχαν τέτοια μαρτυρία και τέτοια ομολογία και προσπάθησαν να την κρύψουν. Αντί να μετανοήσουν και να πούνε ότι λέει ένας άνθρωπος που έρχεται εις εαυτόν, τους είπαν θα σας δώσουμε λεφτά, να μην πείτε σε κανέναν τίποτα. Για σκεφτείτε όμως, αδερφοί, οι καρδιές των ανθρώπων πόσο απατηλές υπερπάντα είναι και σφόδρα διεφθαρμένες. Να έρχονται οι δικοί τους άνθρωποι να τους λένε ότι αναισθήθη την τρίτη μέρα και αυτοί να λένε πάρτε χρήματα, μην το πείτε σε κανέναν, μην κυκλοφορήσει αυτό, αλλά εμείς, εάν κάποιοι σας κατηγορήσουν ότι έκλεψαν οι μαθητές το σώμα και εσείς δεν το μαρτυρήσατε, εμείς θα σας καταστήσουμε ήσυχους για να σας υπερασπιστούμε. Φοβερό. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη ήταν, έτσι το βλέπω εγώ και έτσι το είδα στην προσευχή μου, το χειρότερο από όλα όσα είχαν κάνει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, το χειρότερο ακόμα και από αυτό που έλεγαν «Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν». Δηλαδή, απέκρυψαν την αλήθεια που οι δικοί τους μάρτυρες ήρθαν και τους αποκάλυψαν. Όμως, ας επανέλθουμε, αργότερα κατά τις 5 η ώρα, οι γυναίκες αυτές πήγαν πραγματικά στον τάφο, με αγωνία, ποιος άραγε θα αποκυλήσει τον λίθο διημάς. Αυτό όμως δεν τους εμπόδισε να πάνε, γιατί σκέφτονταν πάντοτε ότι θα βρει μία λύση ο Κύριος. Αυτή είναι η πίστη που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με την όψη, με αυτά που βλέπουν, με αυτά που ξέρουν. Και πράγματι έφτασαν, είδαν το λίθον αποκεκυλημένον,
εισήλθαν μέσα στον τάφο, είδαν τον τάφο κενό και εκεί όπου έκυτο το σώμα, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τα πόδια, είδαν δύο αγγέλους, οι οποίοι τους είπαν, «Τι ζητάτε εσείς τον ζώντα μετά των νεκρών? Δεν είναι εδώ, ανεστήθη». Και θυμηθείτε ότι αυτό το είπε ο Κύριος όταν ακόμη ήταν στη Γαλιλαία. Δηλαδή ότι θα παραδοθεί ισχύρας ανθρώπων αμαρτωλών των Ρωμαίων, ότι θα τον σταυρώσουνε, αλλά την τρίτη μέρα, όχι σε τρεις μέρες, την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Ενεθυμήθησαν τα λόγια τους και έτρεξαν με ιδιαίτερη πίστη, αμφιβολία, μπερδεμένα συναισθήματα. Δεν μπορούσαν να πιστέψουν την Ανάσταση, τι θα πει Ανάσταση. Γι' αυτό, αγαπημένοι μου αδελφοί, το ότι εμείς όλοι πιστεύουμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος, ένα μεγάλο θαύμα. Μεγάλο θαύμα. Οι άνθρωποι έξω λένε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, αλλά δεν το καταλαβαίνουν, δεν το πιστεύουν, θα έλεγα. Εμείς όμως έχουμε βρει χάρη από το Θεό και πραγματικά έχει πλημμυρίσει ο Θεός με αυτή την πίστη που είναι δώρο Του, δικό Του δώρο Του, την πίστη της Όζουζα, ότι ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος, εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου, όχι εκ θελήματος ανδρός και γυναικός. Για σκεφτείτε, αυτό το πιστεύουμε. Και μάλιστα με απόλυτη βεβαιότητα, χωρίς να έχει κανείς μας καμία αμφιβολία. Φοβερό θαύμα. Εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Και γιατί το πιστεύουμε? Γιατί είναι γραμμένο στην απόλυτη αλήθεια. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μας είναι ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η μία και απόλυτη αλήθεια. Και μάλιστα δεν είναι μόνο η αλήθεια, αλλά είναι η δύναμη του Θεού. Η δύναμη του Θεού είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν. Φοβερό έργο, αγαπημένα μου αδέλφια, αυτό που έχει κάνει ο Θεός. Σκέψου το λίγο, τι έχει γίνει στην καρδιά σου? Τι έχει γίνει, τι έγινε? Και διαβάζεις αυτό τις λίγες σελίδες, 250 σελίδες, και λες είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού γεγραμμένος από τον ίδιο τον Χριστό με χείρες Αποστόλων. Δόξα να έχει ο Θεός. Οι γυναίκες είδαν τους αγγέλους, αλλά δεν πίστεψαν. Έτρεξαν, όπως τους είπαν οι άγγελοι, και πήγαν στους μαθητάς. Και είπαν στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Από όλους τους μαθητάς αυτοί οι δύο ξεκίνησαν, μόνο αυτοί οι δύο. Παράξενο δεν είναι? Ο Ιάκωβος, ο Ανδρέας. Γιατί μόνο αυτοί οι δύο? Απάντησε το. Εγώ προσευχήθηκα βέβαια και σκεπτόμουν, γιατί μόνο αυτοί οι δύο? Αλλά δεν πήρα απάντηση. Σκεφτόμουν λοιπόν, γιατί αυτούς τους δύο διήγηρε ο Θεός, μάλλον. Τους άλλους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτούς τους δύο. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπορώ να καταλάβω
γιατί την Άννα και εμένα μας πρόσθεσε στην Εκκλησία. Από όλη τη συγγενειά μου, εμάς τους δύο. Γιατί. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Αυτά είναι τα μεγαλεία και τα θαύματα που κάνει ο Κύριος στη ζωή του ανθρώπου. Και μετά βλέπει το αποτέλεσμα. Και πήγε λοιπόν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, τρεχάλα, ο Ιωάννης μάλιστα πιο γρήγορος, πιο νέος. Έφτασε στον τάφο, αλλά δεν μπήκε μέσα. Κοίταξε, αλλά ήταν άδειος. Και πήγε και ο Πέτρος, πιο θαραλέος, και μπήκε μέσα στον τάφο. Και είδε τα σουδάρια, περιτετυλιγμένα, σε τάξη, όλα μέσα στον τάφο, όλα, σε απόλυτη τάξη μέσα στον τάφο. Αλλά δεν υπήρχε το σώμα του Χριστού. Το είδαν, πίστεψαν τα λόγια των γυναικών, αλλά δεν πίστεψαν τα λόγια των αγγέλων, ότι αναισθήθη σύμφωνα με αυτό που είχε πει. Και έφυγαν, και λέει ο Λόγος του Θεού, και επέστρεψαν εις τα ίδια. Γιατί όταν δεν έχεις πίστη, επιστρέφεις στα ίδια αυτά τα οποία ζούσες. Τι είναι αυτό που σου αλλάζει τα πάντα στη ζωή σου? Η πίστη, που είναι ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Κατά χάρη λοιπόν δια της πίστεως, που είναι δώρο Θεού, ο παντοδύναμος Θεός γέμισε την καρδιά μας με τη βεβαιότητα ότι ένας κάποιος Ιησούς Ναζωραίος κάποτε πριν 2000 χρόνια είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού που γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα. Μουχή εκθελήματος ανδρός και γυναικός, ο οποίος μεγάλωσε 30 χρόνια στη Ναζαρέτ, Ναζωραίος, περιφρονημένος, θα πει Ναζωραίος. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πατέρας Θεός του λέει, πήγαινε στον Ιορδάνη, εσύ ο αναμάρτητος, που ξέρει ότι είναι αναμάρτητος, να βαφτιστείς βάφτισμα μετανοίας από τον δούλο μου, τον Ιωάννη, τον οποίον απέστειλα για να ανοίξει οδόν για σένα. Τι ωραίο σχέδιο που έχει ο Θεός. Και ο Ιησούς χωρίς δισταγμό ξεκίνησε και πήγε. Και τον βλέπει ο Ιωάννης και του λέει, τι ήλθες να κάνεις εδώ, να βαφτιστώ από σένα? Λέει, εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα, όχι εσύ από μένα. Και ο Ιησούς είπε, άστα αυτά, διότι είναι ανάγκη, προσέξτε το σας παρακαλώ, να πράξουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Και η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ώστε ο άνθρωπος παίρνει δύναμη από το Ευαγγέλιο του Χριστού, από το Λόγο του Θεού, και μπορεί και πράττει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά για να πράξει κάποιος όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μετάνοια, η εξομολόγηση, η επιστροφή προς τον Κύριο και διαπίστεως να επικαλεστεί το όνομα του Χριστού ώστε ο Πατέρας Θεός να το σώσει. Ό,τι έχει κάνει για τον καθέναν από μας κάποια στιγμή. Αυτό μας εξασφαλίζει τη Βασιλεία των Ουρανών? Όχι. Αυτό μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα, εάν αγωνιζόμεθα μέχρι τέλους τον αγώνα τον καλό, αν περπατάει ο καθένας από μας την οδόν την οποία ο Θεός έχει προετοιμάσει προκαταβολής κόσμου για τον καθέναν από μας. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, δεν κάνουμε ότι μας αρέσει, ότι θέλουμε, ότι νομίζουμε. Μας ελευθέρωσε ο Θεός
αλλά παραμένουμε δούλοι του Θεού. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός, αλλά παραμένουμε δούλοι του Θεού, κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός, αυτό που αρέσει το Θεό και αυτό που εντέλεται ο Θεός. Για να είμαστε παιδιά Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού, ώστε να έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Πατέρας Θεός είπε «Εγώ ορκίστηκα στον εαυτό μου, επειδή υπακούς στο λόγο μου, εγώ ορκίστηκα στον εαυτό μου, ευλογών θα σε ευλογήσω εσένα που υπακούς το λόγο μου. Πληθύνων θα σε πληθύνω, θα σου δώσω καρπό πολύ, ο καρπός σου θα μένει, εις δόξαν και έπαινον Θεού Πατρός». Μόνο και μόνο επειδή μελετάς το λόγο μου για να μένει το λόγο μου, γι' αυτό και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ένα μυστικό λοιπόν μας αποκαλύπτει ο Θεός. Θέλεις να έχεις πρόοδο, προκοπή που να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους? Ένα είναι το μυστικό. Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Δεν υπάρχει άλλο. Άλλος τρόπος για να προοδεύεις εσύ στα παιδιά σου, για να προοδεύουν τα παιδιά σου. Ένα είναι το μυστικό. Εσύ, η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, να μελετάτε, να συμμελετάτε σαν οικογένεια, να μελετάς σαν άτομο το Λόγο του Θεού, και μάλιστα λέω Λόγος του Θεού και πρωί και βράδυ, για να ευωδούσεις οτιδήποτε και αν κάνεις. Όχι όποτε έχεις χρόνο ελεύθερο. Το κύριο μέλημα στη ζωή του παιδιού του Θεού, το κύριο μέλημα είναι να μελετάει ημέρα και νύχτα το Λόγο του Θεού με αντικειμενικό σκοπό να μένει στο Λόγο του Θεού. Και τότε θα προοδεύει. Θα βλέπει την οικογένειά του να προοδεύει. Τα παιδιά του να προοδεύουν, τα εγγόνια του να προοδεύουν. Δόξα τω Θεώ. Και τώρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή η πρόοδος μη δημιουργήσει στην καρδιά των ανθρώπων υπεροχή και υπερηφάνεια. Επλούτησα, είμαι πλούσιος. Δεν έχω ανάγκη κανέναν, ευλογημένος είμαι. Σαν άτομο, σαν οικογένεια, πολύ με ευλόγησε ο Θεός. Η αλήθεια είναι ότι πάσα δόσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Και εμείς τι πρέπει να προσέχουμε να λέμε? Ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Δεν με ευλόγησε γιατί αξίζω. Με ευλόγησε ένα και το ονόματός του. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Χάρη έκανε, δεν το αξίζω. Έλεος έκανε, δεν το αξίζω. Άθλιος και ουτιδανός. Καμία αξία δεν έχω. Ούτε σαν χριστιανός, ούτε σαν άνθρωπος. Και τότε ο Θεός θα σε χρησιμοποιεί πάντοτε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων που θα φέρνει κοντά σου για να τους ομολογείς Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, που είναι η αποστολή μας και είναι η υποχρέωσή μας ενώπιον του Θεού. «Δεν εξεύρω», είπε ο Απόστολος Παύλος. Ποιος ο Παύλος? Τίποτα άλλο. «Ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο». Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Ότι εκείνο το οποίο ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε και είναι αποκάλυψη Θεού, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά επικατάρατος εις άφεσιν των δικών μας αμαρτιών. Και ο Θεός τον ανέστησε
εν τη δικαιοσύνη Του, για να δικαιωθούμε κι εμείς που πιστεύουμε στην Ανάσταση. Πέτρος και ο Ιωάννης δεν πίστεψαν. Φοβερό. Είδαν κενό τον τάφο, δεν πίστεψαν. Και όχι μόνο αυτό, και έφυγαν. Αλλά πάλι μία έμεινε. Αυτή που αγαπούσε περισσότερο τον Ιησού. Η Μαρία η Μαγδαληνή. Αυτή που αγαπούσε περισσότερο από όλους τον Ιησού Χριστόν. Και γύρισε και στάθηκε εκεί που ήταν ο τάφος και σκεφτότανε ποιος άραγε να έκλεψε το σώμα. Μακάρι να το βρίσκα να πάω για να το φέρω και να τοποθετήσω εκεί που ήταν. Αυτή ήταν η επιθυμία της. Να βρει το σώμα του Κυρίου της, να το φροντίσει. Και εκεί που σκεφτότανε αυτά, αισθάνεται την παρουσία κάποιου ανθρώπου πίσω της. Γυρίζει και βλέπει τον Ιησούν με τους οφθαλμούς να μην τον γνωρίζει και νόμιζε ότι ήταν ο Κυπουρός της περιοχής. Και του λέει, εσύ πήρες το σώμα του Κυρίου μου, σε παρακαλώ πες μου πού πήγες και το έβαλες, για να πάω εγώ με τα χέρια μου, αδύναμη γυναίκα, να τον σηκώσω και να τον βάλω εκεί που έπρεπε να είναι, στον τάφο του. Και στον πρώτον άνθρωπο που απεκάλυψε ο Ιησούς Χριστός στην Ανάστασή Του ήταν αυτή η γυναίκα που τον αγάπαγε πολύ. Όταν αγαπάς πολύ τον Χριστό, τότε θα σου αποκαλύπτει πάντοτε τον εαυτό Του. Αλλιώς θα είναι ένας ξένος για σένα. Και όσο λιγότερο τον αγαπάς, τόσο πιο μακρινός θα είναι. Και δεν θα απολαμβάνεις ούτε τη χάρη Του, ούτε το ελαιός Του, ούτε την ευλογία Του. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, τολμώ να πω ότι το σημαντικότερο αίτημα στη ζωή μου, στη ζωή μας, είναι, Κύριε Θεέ μου, πλημμύρισε την καρδιά μου με αγάπη Θεού Πατρός για το πρόσωπό Σου πρώτον. Να σ' αγαπάω με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Αλλά μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να γίνει αυτό. Μόνο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Συνειδητά. Πληρούμε Πνεύματος Αγίου και προσεύχομαι, Κύριε, πλημμύρισε Πατέρα την καρδιά μου με την αγάπη Σου για να αγαπάω το Χριστό. Με όλη μου την καρδιά, την ψυχή και τη δύναμη και τη διάνοια. Ώστε να μου πει ο Χριστός πια, επειδή με αγαπάς, φυλάτης το λόγο μου, άρα φυλάτης το λόγο μου, δεν αρνείσαι το όνομά μου, γι' αυτό και εγώ θέτω εμπροστέν σου θύρα νεογμένη, ευλογίας, προσωπικής, οικογενειακής, πάσης φύσεως ευλογίας, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Τι ωραία που είναι να είσαι δούλος του Θεού, ιδιαιτέρως δε φίλος του Χριστού, για να μιλάς με Αυτόν στόμα με στόμα. Και θα είσαι φίλος του Χριστού αν πάρεις στερεά απόφαση να φυλάτεις το Ευαγγέλιο του Χριστού κατά πάντα και να απολαμβάνεις την ελπίδα, τη βεβαία και την ασφαλή ότι ο Πατέρας Θεός είπε, όμως στον εαυτό μου εγώ ευλογών εσένα θα σε ευλογήσω και πληθύνω εσένα θα σε πληθύνω, επειδή υπακούς το λόγο μου. Κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ, Κύριε. Αδέλφια μου αγαπημένα, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες. Για ποιο λόγο? Για δύο βασικούς λόγους. Δεν τους είχα καταλάβει και σήμερα το βράδυ τους κατάλαβα. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι εκείνη την ημέρα που θα ακουστεί το κέλευσμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλπιγγα του Θεού, να είμαι έτοιμος
για να συμμετάσχω προς ευλογία στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά το δεύτερο που δεν το είχα καταλάβει. Να είμαι έτοιμος να εισέλθω πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί υπάρχει αυτός που εισέρχεται ως διαπυρός, γιατί οικοδομεί με ξύλα, χόρτα και καλάμια, και υπάρχει και εκείνος ο οποίος εισέλθεται πλουσίως, διότι οικοδομεί τα πάντα στη ζωή του με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους. Αλλά αυτό, αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος. Δεν είναι εκ προσωπικής δυνάμεως ικανότητος. Αυτό είναι μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο πληρούμενος Πνεύματος Αγίου και εξητώντας, ενώ είμαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο και ενώ έχω εξητήσει να βρίσκομαι στο θρόνο της χάριτος του Θεού, να εξητώ και να λέω στον Κύριό μου, «Σε παρακαλώ, πλημμύρισε την καρδιά μου με την αγάπη σου, Πατέρα, για να αγαπάω πρώτον και καλύτερον τον Ιησού Χριστόν με όλη μου την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, και ύστερα όλους και τους αδελφούς μου, καθώς ο Χριστός με αγάπησε, και τους πλησίων μου, αλλά και τους εχθρούς μου, αλλά και αυτούς που με κατηγορούν, και αυτούς που με μισούν, και αυτούς που με βλάπτουν, γιατί θέλω να είμαι τέλειος, καθώς ο Πατέρας μου ο ουράνιος είναι τέλειος, να περπατώ δηλαδή εν αγάπη. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα πραγματικά ικανότητος ανθρωπίνης. Αυτό είναι χάρις Θεού, έλεος Θεού, το οποίο όμως το απολαμβάνεις αν πραγματικά με επίγνωση της αληθείας το ζητάς στο θρόνο της χάριτος του Θεού από τον παντοδύναμο Θεό, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, με ιδιαίτερη πλήρωση Πνεύματος Αγίου εκεί στο θρόνο της χάριτος, ο Θεός να πλημμυρίζει την καρδιά σου με τη δική του θεϊκή πατρική αγάπη. Και είπα πρώτον προς τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό και ύστερα προς όλους όσους εντέλεται ο Λόγος του Θεού. Μπορεί να το κάνει ο Κύριος, όχι μόνο μπορεί και θέλει. Το θέμα είναι εγώ θέλω, εγώ έχω καταλάβει, εμένα με ενδιαφέρει να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών και μάλιστα πλουσίως δια των πυλώνων. Με νοιάζει, το εξητώ. Αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Διότι μόνο ο ετών λαμβάνει αυτά που αιτεί, μόνο ο ζητών ευρίσκει αυτά που ψάχνει και μόνο στον κρούοντα ανοίγεται θύρα μεγάλη και ενεργητική παρακυρίου εις δόξαν και έπαινον Θεού. Και ο λόγος του Θεού είναι «Βοήθησε με, Κύριε». Δεν μπορώ. «Βοήθησε με, Κύριε». Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.